Πάω στον πρώτο φιλοξενούμενο σήμερα στη συχνότητα του 984 και φίλο και της συχνότητας και της εκπομπής, τον κύριο Κώστα Πικραμένο, ο οποίος υπογράφει και το νέο του βιβλίο. Κυκλοφορεί ήδη. Τουρκία 1923-2023, ένας αιώνας. Ένα βιβλίο το οποίο βάζει σε πολλές σκέψεις, πάρα πολλούς, για το πού μπορεί να οδηγηθούν οι περιφερειακά αισθανόμενες ως ρόλο στην Τουρκία χώρες. Μηδέ εξαιρουμένης και της πατρίδας, της δικής μας. Διότι ο κύριος Πικραμένος, και το λέει και σε συνεντεύξη του, φοβάται ότι μυρολατρικά θα μπούμε στην νεοοθωμανική σφαίρα επιρροής, μας αρέσει δεν μας αρέσει. Καλημέρα κύριε Πικραμένε και καλό τάξιδο το νέο βιβλίο. Καλημέρα, ευχαριστώ πολύ. Τα στοιχεία τη σούπερ γιαγιά θέλω από το Μεσολόκι να τη κάνω δώρο το νέο μου βιβλίο. Ευχαρίστω, έχετε δίκιο. Τουλάχιστον αυτή το αξίζει. Κύριε Πικραμένε, κάτι προσπαθείτε να πείτε με το νέο βιβλίο. Δεν σα έπιασε τώρα κόψιμο για τα ένα αιώνα πέρα από τη γεωπολιτική και τη γεωστρατηγική ανάλυση Τουρκία? Όχι, ο ένα αιώνα είναι η αφορμή. Ενδεχομένω είναι το μόνο βιβλίο που κυκλοφορεί φέτο στην Ελλάδα με αφορμή τα 100 χρόνια τη τουρκικής δημοκρατίας, όπως λέμε, μόνο που το βιβλίο βγήκε υπό τη μορφή εγχειριδίου, δηλαδή 45 ερωτήσεις-απαντήσεις σε 5 θεματικές ενότητες: πολιτική, κοινωνία, Ισλάμ, οικονομία, οργανωμένο έγκλημα, διμερείς σχέσεις Τουρκίας και η 5η ενότητα αφορά τις ένοπλες δυνάμεις, υπηρεσίες πληροφοριών και τα παραστρατιωτικά τάγματα της Τουρκίας, που σημαίνει ότι κάθεσαι το βράδυ, βλέπεις το κεντρικό δελτίο ειδήσεων, παίζει ρεπορτάζ για την Τουρκία, ακούς, αντρέχεις στο συγκεκριμένο υποκεφάλαιο ερώτηση και μπορείς να δεις τα ντεσού αυτού που πριν από λίγο άκουσες, είδες. Οπότε είναι εύληπτο ακόμα και για το πολίτη που έχει απλές βασικές γνώσεις. Να ξεκαθαρίσω κάτι όμως, κύριε Σαχίνη. Δεν αφορά τα ελληνοτουρκικά, αφορά τα εσώψυχα της Τουρκίας. Διότι εμείς παίρνουμε, αν θέλετε, τα απόνερα. Αν δεν ξέρεις τις εσωτερικές δυναμικές της Τουρκίας, την κοσμοθεωρία των Τούρκων, πώς οι Τούρκοι βλέπουν τον κόσμο μέσα από τα δικά τους μάτια, ποια η σχέση του Ισλάμ με την πολιτική, της οικονομίας με το οργανωμένο έγκλημα, είναι πολύπλοκη υπόθεση η Τουρκία, κακά τα ψέματα, δεν μπορείς να καταλάβεις πώς αναπτύσσονται οι δυναμικές και στα ελληνοτουρκικά. Τα οποία ελληνοτουρκικά, ξέρετε, είναι ένα 3-4% της εξωτερικής πολιτικής της Τουρκίας σήμερα, εν έτη 2023. Γιατί αυτό? Οπότε, γιατί αυτό το βιβλίο και το πλούσιο φωτογραφικό υλικό που υπάρχει στα παραρτήματα, νομίζω ότι ο Ελλαδίτης και ο Κύπριος μπορεί να γίνουν από τους πλέον ενημερωμένους Ευρωπαίους πολίτες πάνω σε θέματα καθαρά Τουρκίας. Βασικοί όροι, βασικές ορολογίες, ένα βιβλίο νομίζω χρήσιμο στη βιβλιοθήκη του καθενός από εμάς. Κύριε Πικραμένε, γιατί μόνο ένα 3-4% αφορούν την Ελλάδα και την Κύπρο? Αφορούν γιατί η Τουρκία και από παλιά, πόσο μάλλον σήμερα, έχει απλώσει τον τραχανά, που σημαίνει ότι αυτή τη στιγμή το τουρκικό κατεστημένο πιο πολύ τον ενδιαφέρει τι συμβαίνει στην Ευρώπη, στα Βαλκάνια, στον Κάυκασο, στη Μέση Ανατολή, στη Βόρεια Αφρική. Να σας φέρω ένα παράδειγμα. Ψηφίζεται αυτή την εβδομάδα παράλληλα στην Ελλάδα και στην Τουρκία ο προϋπολογισμός του 2024. Ξέρετε ποιος είναι ο προϋπολογισμός του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών? 1 δισεκατομμύριο ευρώ. Να το ακούνε οι ακροατές. Γιατί? Διότι η Τουρκία έχει τριπλασιάσει τα προξενία και τις πρεσβείες στο εξωτερικό, πέρα από το μαύρο χρήμα που κυκλοφορεί για τις υπηρεσίες πληροφοριών. 1 δισεκατομμύριο ευρώ χειρίζεται ο Χακάν Φιντάν το 2024. Προϋπολογισμός ΜΙΤ 630 εκατομμύρια ευρώ, κύριε Σαχίνη. Ξέρετε ποιος είναι ο προϋπολογισμός της ΕΕΠ? Πάνω κάτω 40 εκατομμύρια, δηλαδή 15 προς 1. Μιλάμε για αστρονομικά ποσά που ζαλίζουν στην Αθήνα. Για προϋπολογισμούς που αφορούν 3-4 υπουργεία της Ελλάδος. Ναι, αλλά κύριε Καμένε, κύριε Πικραμένε. Είμαι και Καμένος. Κύριε Πικραμένε, κοιτάξτε τώρα. Δεν τα λέτε καλά. Με συγχωρείτε. Εμείς δίνουμε με τα επίσημα στοιχεία του προϋπολογισμού που αναφέρετε 211 εκατομμύρια για 2.249 στην επικοινωνία. Λίγα είναι.
Ούτε 2250 δηλαδή, έτσι. Ε, ναι, να μην είναι στρογγυλό. Παρακαλώ το Μαξίμου, του Σχίλιο παρακαλώ να στείλουν και κάποιους στο γραφείο επικοινωνίας της ΕΕΠ, μπας και βγάλουν καμία αξιοπρεπή έκθεση πεπραγμένων, διότι γελάει το παρδαλό κατσίκι με αυτό που βγήκε πρόχθες. Θα το δούμε μετά. Πείτε μου λίγο για το βιβλίο ακόμη. Ναι. Άρα αν θεωρείτε, αν αναλύετε ότι η Τουρκία βλέπει με έναν άξονα μεγάλης περιφερειακής δύναμης, ενδεχομένως να αισθάνεται ότι είναι και μέσα πέντε μεγαλύτερες στον πλανήτη, αλλά εν πάση περιπτώσει, εάν τα βλέπει έτσι, το ερώτημα λοιπόν για σας είναι πώς βλέπουμε εμείς τη σχέση με την Τουρκία. Η Τουρκία όσον αφορά την Ελλάδα, ναι, ναι, από τότε που υπάρχει η Ελλάδα, είτε μιλάμε για κεμαλιστές, είτε μιλάμε για ισλαμοφασίστες, πείτε το όπως θέλετε, θεωρεί ότι η Ελλάδα είναι ένα δημιούργημα του δυτικού υπεριαλισμού. Έγινε ανταρσία το 1821, δεν έγινε επανάσταση. Αν δεν ήτανε τον Αβαρίνο θα ήσουν ακόμα ραγιάς. Και 200 χρόνια τώρα υπάρχει ένα ανέκδοτο που λέγεται Ελλάδα και το συντηρούν Άγγλοι, Γάλλοι, Πορτογάλοι. Έτσι σε βλέπανε, έτσι σε βλέπουν και έτσι σε θεωρούν, πόσο μάλλον μετά τα μνημόνια, τα δάνεια και την απικία χρέους. Οπότε θεωρούν ότι το Αιγαίο πρέπει να είναι υπό τουρκική σφαίρα επιρροής για δύο λόγους. Διότι ελέγχει τη δίωδο βόρειας θάλασσας εύξηνου πόντου, όπως λέμε, μαύρης θάλασσας και ανατολικής Μεσογείου, και βέβαια οι Τούρκοι θέλουν να εξασφαλίσουν τις θαλάσσιες οδούς για τις εξαγωγές τους σε Μέση Ανατολή και Βόρεια Αφρική. Γι' αυτό και λέω ότι μυρολατρικά το ελληνικό πολιτικό σύστημα, είτε αυτό είναι κεντροδεξιά είτε είναι κεντροαριστερά, αυτό που έλεγε ο Σταύρος Λιγερός πριν από μερικές μέρες, εβδομάδες, η αστικοφιλελέ, είτε είναι σημητικό Πασόκ, αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν, προκειμένου να εξασφαλίσουν τη σταθερότητα του πολιτικού συστήματος εντός Ελλάδος, είναι διατεθειμένοι να αγοράσουν νεοθωμανική ειρήνη. Τι σημαίνει αυτό πρακτικά? Δίνω, παραχωρήσεις, κομμάτι-κομμάτι, προκειμένου να αγοράζουν χρόνο, μόνο που όταν ρίχνεις κοκαλάκια στο θηρίο, του ανοίγεις την όρεξη και μετά θέλει παραπάνω. Βέβαια τα παραπάνω θα τα υποστεί η επόμενη γενιά, εμείς ενδεχομένως να μην προλάβουμε. Λέει εδώ φίλος μου ο Νίκος, κύριε Πικραμένε, σε μια οικονομία του 1-3 δεν είναι και πολλά λεφτά το 1 δις. Επίσης τα μαύρα χρήματα είναι τα αντίστοιχα μυστικά κονδύλια. Όχι, όχι, μισό λεπτό. 1 δισεκατομμύριο είναι αυτά που καταγράφονται στον προϋπολογισμό. Πέρα από αυτά, το Υπουργείο Εξωτερικών της Τουρκίας, πριν το Χακάνφιντεν, από παλιά, έχει δική του υπηρεσία πληροφοριών, καθώς αντλεί πληροφορίες από προξενία και πρεσβείες. Αν κάνουμε τη σούμα, το 1 εκατομμύριο από εδώ και τα 6,30 από εκεί για τη ΜΙΤ, είμαστε στο 1,700. Αυτά είναι τα επίσημα. Μετά είναι τα μυστικά κονδύλια των δύο οργανισμών. Και μην ξεχνάτε ότι ο Ερντογάν ως προεδρικό μέγαρο έχει τις λεγόμενες μυστικές απόρριτες δαπάνες, οι οποίες πάνω κάτω το χρόνο είναι γύρω στα 150 εκατομμύρια ευρώ. Αυτά τα χρήματα δεν ελέγχονται ούτε από το ελεγκτικό συνέδριο, ούτε βέβαια από τις επιτροπές της Βουλής του προϋπολογισμού. Άρα μιλάμε για τρελά ποσά που εμείς, λογικό είναι, με την οικονομία που έχουμε και τα μεγέθη που έχουμε, δεν μπορούμε να τα πιάσουμε. Ούτως ή άλλως δεν θα μπούμε σε αυτό το φαύλο κύκλο. Η Τουρκία παίζει σε άλλο επίπεδο, κακά τα ψέματα. Από εκεί και πέρα όμως ας φτιάξουμε το δικό μας το μαγαζί, γιατί βλέπουμε ότι οι προτεραιότητες είναι αυτό που είπατε πριν από λίγο εσείς. Στη διαχείριση της επικοινωνίας θα προκύψουν νέες φυσικές καταστροφές, σεισμοί, πλημμύρες, πυρκαγιές, οπότε πρέπει να το διαχειριστούμε για να προκύψει και το 41%. Δεν γίνεται διαφορετικά. Λέει εδώ η φίλη μου η Κάρμεν, καλημέρα λέει σε όλους, καλοδιάβαστο το βιβλίο σας κύριε Πικραμένε. Είναι από τις εκδόσεις Ινφογνώμων, να το πούμε, ναι, του Σάβα Καλεντερίδη. Καλημέρα λέει λοιπόν η Κάρμεν σε όλους, καλοδιάβαστο το βιβλίο σας κύριε Πικραμένε. Μια ερώτηση, διαβάζοντάς το λέει, τι θα αποθησαυρίσω για την Ελλάδα, περηφάνεια ή ντροπή? Για την Ελλάδα, αν καθίσεις και διαβάσεις το βιβλίο μέχρι τέλους, το ελάχιστο που θα νιώσεις είναι απογοήτευση. Δεν θέλω να πω ντροπή, απογοήτευση γιατί. Διότι ενώ έχουμε και δυνατότητες και ανθρώπινους πόρους και γνώση να φτιάξουμε πράγματα,
πριν από μερικούς μήνες έβγαλα το βιβλίο «Εθνική Ασφάλεια». Όλα μέσα εξηγούνται. Δεν υπάρχει πολιτική βούληση, διότι έννοιες όπως Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας, Στρατηγική Εθνικής Ασφάλειας, Σοβαρές Υπηρεσίες Πληροφοριών, τα φοβούνται οι πολιτικοί. Γιατί? Διότι όλοι αυτοί οι θεσμοί φτιάχνουν ένα πλαίσιο, ένα μπούσουλα, στον οποίο οι πολιτικοί πρέπει, υποχρεούνται να ενταχθούν. Δεν το θέλουν. Και γιατί δεν το θέλουνε? Διότι στην Ελλάδα από το 1974 και μετά υπάρχει νοοτροπία. Την Κυριακή με ψήφισες, από τη Δευτέρα το πρωί κάνω ό,τι γουστάρω, διότι είμαι δημοκρατικά νομιμοποιημένος. Δεν λειτουργούν έτσι όμως τα σύγχρονα κράτη. Αν δεν υπάρχει πλαίσιο εθνικής ασφάλειας, δεν μπορούν να λειτουργήσουν οι κυβερνήσεις. Οι κυβερνήσεις είναι 4 χρόνια, έρχονται, φεύγουν. Το έθνος όμως και το κράτος υπάρχει στους αιώνες. Αν έχει αποφασίσει να υπάρχει και να επιβιώσει. Διότι μπορεί και να εξαφανιστεί, τα λέει και ο Κώστας ο Γρίβας. Θέλω να ακούσετε τι λέει ο Νίκος από το Λονδίνο. Κύριε Πικραμένε, λέει, μήπως έχει ουσιαστικά παραιτηθεί η Ελλάδα από το να θέλει να παίξει ρόλο στην περιοχή, ενώ η Τουρκία διαπραγματεύεται με την Αμερική ένα πακέτο θεμάτων και αποτέλεσμα αυτής της διαπραγμάτευσης είναι ό,τι βλέπουμε στη σχέση της Τουρκίας με Ισραήλ, Ρωσία και Ελλάδα, και ποια η πιθανότητα να το πετύχει? Για μας, λέει, δεν ρωτάω. Κοιτάξτε να δείτε, η Τουρκία με τον Ερντογάν έχει βάλει θέσεις. Της αρέσει να παίζει με τους συμβολισμούς και τα νούμερα. Δύο νούμερα παίζουν αυτή τη στιγμή. Παίζει το 2053 ως χρονιά και το 2071. Τα έχει πει δημόσιο ο Ερντογάν. Το 2053, 600 χρόνια μετά την άλωση της Κωνσταντινούπολεως, οι Τούρκοι θέλουν να είναι στις 10 πιο σημαντικές ισχυρές χώρες στον πλανήτη. Είναι ο λόγος για τον οποίο ο Ερντογάν διεκδικεί μόνιμη θέση στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ ως εκπρόσωπος της μουσουλμανικής ΟΥΜΑ, δηλαδή της Ισλαμικής κοινότητας. Το 2071, αν θέλετε, είναι τα 1000 χρόνια από το Μαζικέρτ, τότε που οι Μογγόλοι δηλαδή πάτησαν πόδι στην Ανατολία. Εκεί πάμε σε πιο προχωρημένα πράγματα, όπως π.χ. η απόκτηση πυρηνικών όπλων. Τα έχουν πει δημοσίως οι Τούρκοι, όποιος θέλει να τους διαβάζει μαθαίνει, δεν κρύβονται, μόνο που στην Ελλάδα προσπαθούμε όλα αυτά να τα βάλουμε κάτω από το χαλί, περιμένοντας 7/12 το Σουλταναριό με τα 300. Θα έρθω σε αυτό. Ακούστε, λέει εδώ ο Νικόλας, επειδή άκουσε προηγουμένως την ατάκα σας, λέει, κύριε Πικραμένε, το πρόβλημα είναι η πολιτική βούληση ή οι βουλήσεις και οι λευκές επιταγές του πολίτη προς πολιτικούς στην Ελλάδα? Κοιτάξτε να δείτε, οι πολίτες τι κάνουν αυτή τη στιγμή? Προσπαθούν να ενημερωθούν μέσα από τα ΜΜΕ, τα οποία χρηματοδοτούνται εμέσως ή αμέσως από αυτά τα 211 που είπατε, λίστες πέτσα, δεν ξέρω τι άλλο τι. Έχουν ευθύνη και οι πολίτες, εννοείται. Όταν το 50% δεν πάει να ψηφίσει, εσείς το έχετε πει ότι είναι μια πολιτική στάση, κύριε Σαχίνη. Ωραία, χαίρο πολύ. Η ζωή όμως συνεχίζεται. Το 50% αύριο μπορεί να γίνει 60, 70, 75, 80. Δηλαδή θα βγάζουμε κυβερνήσεις με 20% συμμετοχή, τότε να σηκωθούμε να φύγουμε να το κλείσουμε το μαγαζί. Δεν έχει δηλαδή, αυτό που λέμε η δημοκρατία δεν έχει αδιέξοδα, ναι ισχύει, αλλά κάποια στιγμή έρχεται η αποχή και τα καταργεί όλα αυτά. Η κοινωνία πρέπει κάποια στιγμή να οργανωθεί, το είπε και ο Στάθης προχθές, μόνο που δεν ξέρουμε αυτή τη στιγμή πώς. Από τα πολιτικά κόμματα δεν βγαίνει άκρη. Βλέπετε, ο καθένας φτιάχνει το δικό του μαγαζάκι, η Εύη από εδώ, ο Τσακαλώτος από εκεί, ο ένας έτσι, ο άλλος γιουβέτσι. Και γίνεται μπάχαλο η κατάσταση. Αυτά βλέπει ο κόσμος και ψηφίζει ακροδεξίους και λαϊκίστες. Λέει άλλος ακροατής εδώ, λέει, κύριε Πικραμένε, όταν ο Ερντογάν πήγε στη Γερμανία προχθές, είπε στο Σόλτς ότι εσείς δεν μπορείτε να μιλάτε για το Ισραήλ και τη γενοκτονία που κάνει, γιατί έχετε φωλιά σιλερωμένη. Όταν πήγε ο Έλληνας πρωθυπουργός, του είπε πως οι Γερμανοί είναι οι καλύτεροι μας φίλοι. Μπορούμε να δούμε, λέει, έτσι, τη διαφορά στο πώς σκέφτονται οι πολιτικές ηγεσίες. Δείτε την τραγικότητα της κατάστασης. Πάει στο Σόλτς, ποιος, ο γενοκτόνος των Ελλήνων, Αρμενίων, Ασσύριων. Μην ξεχνάτε ότι πριν από 14 μέρες ο δολοφόνος του Αρμένη δημοσιογράφου Ντίνκ βγήκε από τη φυλακή. Ναι, ναι, ναι. Μετά από 17 χρόνια. Ξέρετε ποια ήταν η δικαιολογία? Καλή συμπεριφορά. Γελάει το παρδαλό κατσίκι. Αυτή λοιπόν είναι η τουρκική δημοκρατία. Βγαίνει προχθές ο Χακάν Φιντάν, πάει στη Βουλή για να ζητήσει από την Επιτροπή Προϋπολογισμού της τουρκικής βολής να του εγκρίνει το 1 δισεκατομμύριο που σας είπα πριν από λίγο, και κάποιοι του λένε τι θα κάνουμε με το Συμβούλιο της Ευρώπης, και λέει ο Χακάν Φιντάν, εμείς
δεν εφαρμόζουμε τις αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων για πολιτικούς λόγους. Δηλαδή, είμαστε στην Ευρώπη μόνο για τα φράγκα, μόνο για να πουλάμε εκβιασμό, βλέπε Σουηδία, ΝΑΤΟ κλπ. Αλλά από εκεί και πέρα, η χώρα μας, η πατρίδα μας, τα στενά μας συμφέροντα και η εθνική μας ασφάλεια. Έτσι λειτουργούν οι Τούρκοι. Και ο φίλος ο Θανάσης έχει κόντρα σε σας άποψη. Πολύ πίκρα, λέει ο κύριος Πικραμένος. Η τοπαθής άποψη, ματιά του. Όλα καλά τα κάνει η Τουρκία. Τεράστια η Τουρκία. Ακούστε. Τεράστια η Τουρκία. Η μύτη είναι σαν τη CIA. Πέμπτη παγκόσμια δύναμη. Σιγά. Εμείς δεν κάνουμε τίποτα, δηλαδή. Απορώ, αλλά οι γενιές αυτές είναι πολύ των άκρων. Εγώ δεν είπα πέμπτη παγκόσμια. Μάλλον εσάς άκουσε πριν από λίγο και τα μπέρδεψε. Είπα ότι διεκδικεί ρόλο. Διεκδικεί ρόλο να είναι. Έχουν βάλει την μπάρα. Όχι ότι θα την πιάσουν. Ναι. Θα είναι στις 10 πρώτες. Άλλο η φιλοδοξία, άλλο η ικανότητα. Η ΜΙΤ έχει 8.000 υπαλλήλους. Να τον ενημερώσω. Έχει 630 εκατομμύρια προϋπολογισμό. Έχει κορβέτα ΟΥΦΑΚ η οποία σουλατσάρει στο Αιγαίο για επιχειρήσεις ηλεκτρονικού πολέμου, έχει μπαϊρακτάρια που κάθε εβδομάδα σκοτώνουν Κούρδους σε Συρία και Ιράκ, έχει 6.000 πληροφοριοδότες στη Γερμανία που διαβιούν 3 εκατομμύρια Τούρκοι. Τι πάει να μου συγκρίνει τώρα για να καταλάβω. Για πείτε μου υπό το κλίμα αυτό, 7 Δεκεμβρίου έρχεται με νέα υπουργούς, 300... δεν έρχεται η Εμινέ τελικά μάθαμε. Έρχονται 300 του Ερντογάν που λένε, παλιά λέγαμε του Λεωνίδα, τώρα θα λέμε... Εδώ τώρα... Εδώ τώρα κοιτάξτε τι θα γίνει. Δεν πήγανε Θεσσαλονίκη για να μην γίνει σόου στο προξενείο του Κεμάλ, για να μην έρθουν κουστοδίες από τη Θράκη για να αποδώσουν τιμές στο Σουλτάνο, και είπανε να το κάνουμε στην Αθήνα διότι έχουμε υποδομές, υπάρχουν και θέματα ασφαλείας. Μην ξεχνάτε ότι είναι καυτό τριήμερο, διότι την προηγούμενη έχουμε την επέτειο του Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου και την Τετάρτη νομίζω το βράδυ έχει κύπελο Ελλάδας Παλαθηναϊκός Ολυμπιακός. Οπότε στο αρχηγείο της Ελλάς είναι σε κόκκινο συναγερμό. Από εκεί και πέρα, ερχόμενος εδώ ο Ερντογάν, μάλλον θα κάνει ό,τι έκανε στο Παρίσι το 2018. Πήγε στον Μακρόν και την επόμενη μέρα μέσα στην πρεσβεία της Τουρκίας και κλεισμένων των θυρών κάλεσε τους εκπροσώπους των μουσουλμανικών κοινοτήτων της Γαλλίας. Τους είπε λοιπόν η ρίστον παρόδων ότι κάθε φορά που θα έχετε προβλήματα με το γαλλικό κράτος θα απευθύνεστε σε μένα, στο Σουλτάνο δηλαδή, και εγώ δια της διπλωματικής οδού θα σας λύνω τα προβλήματα. Υπήρξε βέβαια κάποια μηχανία, κοιταζόντουσαν μεταξύ τους οι Αλγερινοί και οι Τινήσιοι, αλλά το μήνυμα το πέρασε. Ποιος μου λέει εμένα ότι δεν θα κάνει το ίδιο στην τουρκική πρεσβεία στην Αθήνα, θα καλέσει εκπροσώπους της πακιστανικής κοινότητας ή της κοινότητας του Μπαγκλαντές, τίποτα Σύρους, για να τους πει τα ίδια πράγματα. Ή μπορεί να κάνει κάτι άλλο. Να πάει σε ένα τζαμί κάπου στην Αττική, το οποίο είναι ημιπόγειο χωρίς άδεια λειτουργίας κλπ. Και να πει αυτή είναι η Ελλάδα του κράτους δικαίου υποτίθεται, που δεν σέβεται τα δικαιώματά μας, τις αξιοπρεπείς συνθήκες άσκησης των θρησκευτικών καθηκόντων κλπ. Θα ρίξει τις πόντες τους για όσους γκιουλενιστές ζουν στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια, θα μιλήσει για ομογενείς σε Δωδεκάνησα και Θράκη. Θράκη θα πάει ως ιδιώτης μάλλον, αλλά εκεί θα τον περιμένουν για να κάνουν πανηγυρικού χαρακτήρα υποδοχή. Εν ολίγης, θα δείτε τη γλώσσα του σώματος, θα δείτε την υπεροψία, θα δείτε την ηρωνία, θα δείτε αυτό το τουπέ του νεοθωμανού, του νεόπλου του ας πούμε, που θεωρεί ότι εγώ μόνο με Πούτιν και με Μπάιντεν μιλάω, και από εκεί και πέρα εσείς τώρα οι νεοραγιάδες πρώην Οθωμανοί απλώς υπακούτε στα κελεύσματα, τίποτα παραπάνω. Λοιπόν, σήμερα από το πρωί έχουμε εκεχηρία. Πάμε Γάζα, ναι. Στη λωρίδα της Γάζας και το απόγευμα αναμένεται να έχουμε και τους πρώτους ομήρους να επιστρέφουν σε ανταλλαγή με κάποιες φυλακισμένες γυναίκες και παιδιά θα επιστρέφουν στο Ισραήλ και κάποιες γυναίκες και παιδιά από ό,τι λέγεται τουλάχιστον που κρατούν τις φυλακές του Ισραήλ θα επιστρέφονται στους Παλαιστινίους. Πού είμαστε όμως στην ουσία? Κοιτάξτε, δείτε, όσον αφορά τα νούμερα, να το πούμε γρήγορα, μιλάμε για 50 άτομα από τη Γάζα, 12-13 άτομα κάθε μέρα για 4 ημέρες και από την άλλη μεριά γύρω στους 150 με 200 μανάδες και παιδιά που βρίσκονται στις Ισραηλινές φυλακές. Κάπου διάβασα ότι ενδεχομένως να βγουν και κάποιοι άντρες οι οποίοι είναι πατεράδες των παιδιών αυτών. Αλλά αυτό
που σας λέω είναι στα χαρτιά. Ήδη δηλαδή γίνεται κινητοποίηση αυτή τη στιγμή μέσα στη Γάζα από τις ταξιαρχίες Αλ-Κασάμ, δηλαδή αυτό το τετραήμερο που υποτίθεται ότι θα γίνονται οι ανθρωπιστικές ανταλλαγές, ουσιαστικά για τη Χαμάς είναι η μεγάλη ευκαιρία να μπορέσει να μεταφέρει οπλισμό, να μεταφέρει μαχητές. Μπαίνουν κάποια φορτηγά αυτή τη στιγμή από ό,τι βλέπω με καύσιμα, οπότε και η Χαμάς θα βάλει το χέρι της, έτσι δεν πάνε όλα αυτά μόνο στα νοσοκομεία. Και το Ισραήλ από τη δική του τη μεριά συνεχίζει τη συλλογή πληροφοριών. Θέλω να πω ότι αυτό που λέμε και χειρία ουσιαστικά είναι fake. Υπάρχει και χειρία ενδεχομένως επειδή δεν θα υπάρχουν κάποιοι βομβαρδισμοί και δεν θα γίνονται οδομαχίες. Αλλά όλο το άλλο της προετοιμασίας για την επόμενη φάση ήδη είναι εν εξελίξη. Την ίδια στιγμή ο Ναστράλα δέχεται τον Ιρανό Υπουργό Εξωτερικών στη Βηρυτό, δέχεται την ηγεσία της Χαμάς. Υπάρχει δηλαδή μια φοβερή ένταση σε διαπραγματεύσεις. Προχθές δολοφονήθηκε ο υποδιοικητής των ταξιαρχείων Αλ-Κασάμ της Χαμάς που έχει έδρα στη Βηρυτό, διότι οι ταξιαρχίες δεν είναι μόνο στη Γάζα και στη Δυτική Όχθη, είναι και στο Νότιο Λίβανο. Ενώ ο διοικητής της Μοσάντ βρίσκεται στην Ντόχα του Κατάρ στα πλαίσια της υλοποίησης αυτής της εκεχηρίας. Την ίδια στιγμή όμως η Μοσάντ έχει πει ότι εμείς θα δολοφονήσουμε έναν προς ένα όλα τα ανώτερα στελέχη της Χαμάς ανεξάρτητα από ανταλλαγές ομήρων, ανθρωπιστικές βοήθειες κλπ. Οπότε η ζωή συνεχίζεται. Και θέλω να κλείσουμε σήμερα, κύριε Επικραμένε, με αυτό που υπενιχτήκατε στην αρχή. Θα σας την πω όμως, κατά το κοινό σε ελληνικό λεγόμενο. Είχατε τόσο καιρό, λέγατε, αναλύατε το σκορποχώρι της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών. Με συγχωρείτε. Αυτό το σκορποχώρι για πρώτη φορά δίνει στη δημοσιότητα ετήσια έκθεση. Δεν το λες και λίγο? Μισό λεπτό. Καμία υπηρεσία πληροφοριών στον κόσμο, προκαλώ τον οποιονδήποτε, δεν δημοσιεύει έκθεση πεπραγμένων. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Ως όρος εννοώ. Αυτό που κάνουν κάποιες υπηρεσίες της Ολλανδίας ή κάποιες σκανδιναβικές είναι να βγάζουν μια έκθεση η οποία είναι πολύ γενική για τις λεγόμενες απειλές εθνικής ασφάλειας. Αυτό μπορεί να το κάνει οποιοδήποτε. Ουδής όμως το αναφέρει αυτό που λέμε activity report, δηλαδή έκθεση πεπραγμένων. Η συγκεκριμένη λοιπόν έκθεση, αφού βγήκε πάλι καλά που βγήκε, τι είναι? Είναι ένα copy-paste από διάφορα δημοσιεύματα που έχουν προκύψει για την ΕΕΠ το τελευταίο χρόνο, μόνο που εδώ πέρα βαφτίζεται το κρέας ψάρι. Δηλαδή αναφερόμαστε στη Μαρία από το Παγκράτη ως επιτυχία. Αναφερόμαστε στους γιαλαντζί τρομοκράτες Πακιστανούς του Ψηρή, οι οποίοι σφάζανε κατσίκες για να δείχνουν ότι έχουν σκοτώσει Εβραίους κάπου στην Αθήνα και να πάρουν τα λεφτά, ως επιτυχία. Αναφερόμαστε στον Αλέξανδρο που ζούσε στη Γλυφάδα με ελληνικά χαρτιά και ήταν πράκτορας των Ρώσων, τον ανακαλύψαμε αφού μας ενημέρωσαν οι Αυστριακοί, ως επιτυχία. Μούγκα στη Στρούγκα για Πρέταντορ και τις σύνομες συνακροάσεις της ΕΕΠ. Και το μόνο που μας λέει ο κύριος Δεμήρης είναι ότι ανέλαβε την υπηρεσία σε μια δύσκολη εποχή με κλπ. Συγγνώμη, αν είναι να βγάζουμε πέρα από τα ορθογραφικά λάθη, συντακτικά λάθη, αλλού έχει λατινικό αλφάβητο, μετά το γυρνάει στο ελληνικό, δηλαδή, okay, 211 εκατομμύρια θα δώσει τώρα το Μαξίμου για ενημέρωση και επικοινωνία. Βάλτε ρε παιδιά δύο επαγγελματίες να σας φτιάχνουν τις εκθέσεις, γιατί εκτίθεστε με αυτά τα πράγματα. Για μένα αυτό δεν είναι έκθεση. Αν θέλουν πραγματικά εξωστρέφεια, θα πρέπει ο διοικητής της ΕΕΠ μία φορά το τρίμηνο τουλάχιστον να πηγαίνει στη Βουλή σε ακρόαση και κλεισμένων των θυρών με μία επιτροπή. Έλα όμως που στη Βουλή δεν υπάρχει επιτροπή πληροφοριών, ας βρούνε λοιπόν μία επιτροπή να τους ενημερώνει. Αλλά αυτές οι εκθέσεις τώρα, ξεψάρωμα, για να δείξουμε ότι η ΕΕΠ είναι σύγχρονη και κοντά στον κόσμο. Και κάτι άλλο, ταυτίζει την ΕΕΠ με την παλιά ΚΙΠ, θέλοντας να πει ότι ο κόσμος έχει δυσπιστία διότι την ταυτίζει με το λεγόμενο μετεμφυλιακό κράτος. Να υπενθυμίσω κάτι, η ΕΕΠ δημιουργήθηκε το 1986 επί Ανδρέα Παπανδρέου, έκοψε κάθε σχέση με την προηγούμενη ΚΙΠ για το λόγο, μείωσε αισθητά τον αριθμό των στρατιωτικών που υπηρετούσαν στην ΚΙΠ. Η ΕΕΠ δεν έχει καμία σχέση με το παρελθόν και υπάρχουν άλλοι τρόποι
να δείχνει κατά πόσο σέβεται τους κανόνες δικαίου. Φτιάξτε μια εσωτερική υπηρεσία ασφαλείας να μπορεί να ελέγχει τι γίνεται μέσα στην ΕΙΠ. Φτιάξτε μια γενική επιθεώρηση όπως έχουν όλες οι υπηρεσίες στο εξωτερικό. Και στην τελική, για μας τους ειδικούς που ασχολούμαστε με το θέμα, επιτέλους αποχαρακτηρίστε το ιστορικό αρχείο της ΕΙΠ όπως προβλέπει ο ίδιος ο νόμος της ΕΙΠ του 2008. Αυτή τη στιγμή, για να καταλάβετε κύριε Σαχίνη, ένας ερευνητής, ένας καθηγητής που θέλει να πάει στην Κατεχάκη να μελετήσει αρχεία του 1952 μέχρι και 1973, διότι αυτός είναι ο χρονικός περιορισμός, πρέπει να πας 50 χρόνια πίσω. Λοιπόν, δεν μπορεί να πάει διότι ακόμα δεν έχει ψηφιοποιηθεί το αρχείο. Εν έτη 2023 η Ελλάδα 2.0 που λέμε. Μάλιστα. Όσο για το άλλο που είπατε να φτιαχτεί μια επιτροπή πληροφοριών στη Βουλή, καθίστε... Δεν υπάρχει αυτό το καλά, πράγμα. Καλά, καθίστε τρεις... με το Πρετάντορ. Μάλιστα, τρεις... σε μια επιτροπή θεσμών διαφάνειας, η οποία ξέρετε κανονικά γιατί υπάρχει, για να ορίζει τους επικεφαλείς των ανεξαρτήτων αρχών, της ΑΔΑΕ, της Επιτροπής Ανταγωνισμού κλπ. Είναι άσχετοι οι βουλευτές. Μισό λεπτό, κύριε Πικραμένε, τώρα δώστε και ένα τράτο, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Βέβαια, 4 μήνες έχουν περάσει από τις εκλογές και ακόμη σχηματίζονται κοινοβουλευτικές ομάδες. Μην βιάζεστε. Ακριβώς. Καθίστε να δούμε που θα κάτσει η μπηλιά. Είπατε πριν από λίγο ότι πλέον τώρα δεν υπάρχει αντιπολίτευση, οπότε έχει λυμμένα τα χέρια η κυβέρνηση. Συγγνώμη, όταν το 19-23 υπήρχε αντιπολίτευση, ό,τι προέκυψε, όλες οι υποθέσεις εθνικής ασφάλειας που δείξαμε τηλεοπτικά στην εκπομπή σας, δεν προέκυψαν με υποτίθεται σοβαρή και στεναρή αντιπολίτευση. Τι αλλάζει τώρα δηλαδή? Μάλιστα. Το σκορποχώρητο τώρα δεν αλλάζει σε τίποτα με την ανοργανωσία του κράτους η οποία υπάρχει διαχρονικά. Κώστας Πικραμένος, καλό τάξιδο το νέο του βιβλίο. Τον ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα. Νομίζω ότι θα τα ξαναπούμε λόγω επικαιρότητας. Να είστε καλά, να είστε καλά.